Κανείς δεν ενδιαφέρθηκε. Η καταστροφή είναι καταστροφή, βλέπεις. Ζητάμε τα αυτονόητα. Ο ποταμός είναι ο φόβος και τρόμος μας κάθε χρόνο. Χρόνια τώρα αισθάνονται ξεχασμένοι από Θεό και ανθρώπους, μέχρι που η πρόσφατη θεομηνία ήρθε να τους αποτελειώσει. Αποκλεισμένο ένα χωριό, 40 κατοίκοι, περισσότεροι ηλικιωμένοι. Δεν έχει πρόσβαση ένα αυτοκίνητο για άμεση επέμβαση να γίνει κάτι. Οι λιγοστοί, ηλικιωμένοι περισσότεροι κάτοικοι στο Πίκρυρε Θύμνου κινδύνεψαν να πνιγούν ζωντανοί από τα νερά του Αρκαδιώτη ποταμού που σμίγουν στη μέση του χωριού με το ποτάμι από τις ρούπες. Μεσάνυχτα, 3-4 ώρα τα ξημερώματα, τους χτυπούσαν την πόρτα, δεν τα ακούγανε. Κοντεύαν να τους πάρει το ποτάμι. Πήγα στο ποταμό μέσα από το σπίτι. Για να μπορέσω να τους πάρω, καταρχήν είχε πέσει η κολόνα της ΔΕΗ, η οποία δεν επέτρεπε να έρθει κανείς στο χωριό, ούτε να φύγει. Κατάφερα τη νύχτα, μετά που ήρθε η ΔΕΗ και έκοψε, ας πούμε, τα καλώδια και πέρασα και πήγα μέχρι και κάτω στο γεφυράκι που είδατε και πήρα κυκλικά από το χωριό με λάσπες, με βροχή, για να πάω να πάρω τον πατέρα μου. Έτσι, και τη μάνα με την αδερφή μου. Βρισκόμαστε σε ένα από τα πολλά κατοικήσιμα μέχρι χθες σπίτια στην περιοχή Πίκρη. Το σπίτι αυτό δεν κατάφερε να κρατηθεί στη μανία της φύσης, ούτε να αντισταθεί στην ορμή του Αρκαδιώτη ποταμού. Έχει πάρει 4 σπίτια, η πλατεία του χωριού έχει καταρρεύσει. Και είμαστε πλέον στο έλεος. Σας διέλυσε το σπίτι δηλαδή. Τελείως είναι και αυτό που είναι ακατοίκητο τώρα. Είναι πιτσίντο να μας επλακώσει. Σε 10 λεπτά ανέβηκε ο ποταμός από πάνω και άρχισε να κατεδαφίζει τα πάντα. Σε μία ώρα μέσα αποφασίσαμε να φύγουμε και από το δικό μας το σπίτι. Με το φόβο ακόμα στα πρόσωπά τους, λένε στην Κρήτη TV πως μόνοι τους έφτιαξαν μια αυτοσχέδια γέφυρα μέσα στο ποτάμι για να πηγαίνουν έρχονται ακροβατώντας τα σπίτια τους. Ως αιτία της καταστροφής δείχνουν την κακοτεχνία στη γέφυρα που έγινε τη δεκαετία του 80. Αυτά τα πράγματα δεν τα καταλαβαίνω ποτέ. Ποτέ. Φταίει η γέφυρα. Το 81, χωρίς να λέμε 40 χρόνια για να μην το εννοούμε, δεν έχει καθαριστεί ποτέ το ποτάμι από την αρχή, από την παλιά βρύση, από το νεκροταφείο αυτή που ξέρουν, μέχρι και εδώ, με συνέπεια να μεγαλώσουν τα πλατάνια, σε συνδυασμό με μια κακή γέφυρα, να καταστραφούν αυτά τα σπίτια. Η φωνή σας ακούστηκε? Από τότε και μετά μάλλον δεν έκανα τίποτα. Γι' αυτό είπα ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται, διότι άμα την ξεχνάμε την ιστορία, η ιστορία επαναλαμβάνεται. Την απόλυτη ευθύνη για αυτά τα χάλια την έχουν εκείνοι. Δεν ήταν άξιοι να διορθώσουν το λάθος και άξιος ήταν ο ποταμός που τη χάλασε. Αυτή η αιτία κάνανε 4-5 φατνώματα με αποτέλεσμα το παραμικρό καλάμι ή κουτσούρα να κατέβει φράζει. Δεν είναι γέφυρα αυτή. Από τη μανία της φύσης δεν γλίτωσε ούτε το νεκροταφείο. Χώματα και πέτρες κατέστρεψαν τάφους την ώρα που εν μέσω καραντίνα στο χωριό παραμένει χωρίς νερό και τηλέφωνο, ενώ το ηλεκτρικό αποκαταστάθηκε 24 ώρες μετά. Πρέπει να ενδιαφερθούν, αν έχουν ίχνος ενδιαφέρον για την ανθρώπινη ζωή, δεν έχουμε νερό. Για πόσο καιρό? Ζούμε σε περίοδο κορονοϊού. Χωρίς νερό, φανταστείτε τις οικογένειές μας. Όλες οι πηγές που αδρεύονται, οι οικισμοί και της Αμνάτου και των Καψαγιανών και του Πίκρη, έρχονται από το Αρκάδι, το οποίο βέβαια θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα μέχρι να δούμε πώς θα λύσουμε το θέμα. Ο Αρκαδιώτης ποταμός και το βουνό που υποχώρησε από τις βροχοπτώσεις ήταν αρκετά για να διαλύσουν το Βενετσιάνικο χωριό με τα μεγαλοπρεπή αρχοντικά, απομονώνοντάς το από τα υπόλοιπα χωριά. Τώρα αυτό που τρέμουν είναι την επόμενη κακοκαιρία. Με το που αρχίζει να βρέχει, ας πούμε, και φουσκώνει το ποτάμι, όλοι οι χωριανοί εδώ πέρα τρέμουν το φιλοκάρι τους, μην περάσει ο ποταμός και τους πάρει. Δεν πρόκειται να μένουμε στο χωριό έτσι και αρχίζει να βρέχει έντονα. Εμείς έχουμε σκοπό με το που θα ακούμε να μιλάνε για έντονες καταιγίδες να βρίσκουμε τρόπο να φεύγουμε. Δεν πρόκειται να ρισκάρουμε να περάσουμε τέτοιο σοκ. Άλλη φορά. Το μόνο που ζητούν είναι η πολιτεία να ακούσει την κραυγή τους, γιατρεύοντας τις πληγές τους με έργα ουσίας και όχι βιτρίνας.